Με τον πατέρα Χρήστο. Α, έχουμε κανονική. Ροή του προγράμματος. Να είμαστε εδώ στο ποτάμι, κάτω στον Εύινο ποταμό. Δεινός ψαράς, θα πρέπει να πούμε. Γνωστός εδώ στην περιοχή. Θεωρείται από τους καλύτερους. Οπωσδήποτε. Όταν βέβαια το ποτάμι ήταν μάχημο, θα λέγαμε. Στα φυσιολογικά πλαίσια. Ναι, ναι. Τώρα έχει καταλήξει βιομηχανικό από αυτά που βλέπουμε. Κατά κάποιον τρόπο. Η κυρία σας, έτσι. Η πρεσβυτέρα. Η πρεσβυτέρα. Τι κάνετε, είστε καλά? Μια χαρά. Κάθεστε εδώ πέρα και βλέπετε το ποταμάκι. Ναι. Εδώ σε λίγο θα γίνει λίμνη, ναι. Όλο αυτό. Πώς το βλέπετε σε αυτό το έργο? Πιο καλύτερα ήταν όπως ήταν πρώτα το ποτάμι. Θέλατε το ποταμάκι, ναι, ναι, ναι. Γιατί εδώ ερχόμασταν, ψαρεύαμε το βράδυ και γυρίζαμε και πηγαίναμε στο σπίτι, τα τηγανίζαμε και τρώγαμε. Και πώς ψαρεύετε, με τι τρόπο? Δίχτυα και πεταλούδα και καμάκι το βράδυ. Και καμάκι, δηλαδή είναι όπως βλέπουμε σε κάτι έργα, ορμάτε με το καμάκι μέσα και χτυπάτε το ψάρι. Οπωσδήποτε, εντάξει. Τρέχει, την πέστροφα την κυνηγάει. Την κυνηγάει? Την κυνηγάει, μέσα στη σούδα, όχι μέσα σε στατό νερό. Ναι, ναι. Μέσα στη σούδα και την κυνηγάει και όπου την πετύχει την καρφώνει. Δηλαδή θα λέγαμε όπως η εκκλησία κυνηγάει τις μετοχές. Ναι, κυνηγάει από μέσα τις μετοχές και τις συλλαμβάνει, θα λέγαμε. Και τις παίρνει στις καλύτερες τιμές, θα λέγαμε, έτσι. Έχετε ακούσει, η εκκλησία αγοράζει πάντα στην χαμηλότερη τιμή και πουλάει στην υψηλότερη. Καταλαβαίνετε. Έτσι κι εσείς, θα λέγαμε, καταφέρετε και πιάνετε την πέστροφα με αυτόν τον τρόπο. Είναι πολύ πονηρό ψάρι, δεν θα μπώνετε και εύκολα, πρέπει να λειτουργεί σε γρήγορο χρόνο. Παπ! Και το πιάνουμε. Για να δούμε, η πρεσβυτέρα. Παπ και το βγάζει. Μετά το παίρνω εγώ και το βγάζω. Και το βάζουμε στη μαρούδα. Πού είναι αυτό? Για να δούμε και τη μαρούδα. Βρισκόμαστε εδώ στο σπιτικό του πάτερ και της πρεσβυτέρας. Πρεσβυτέρα, πάνε ωραία, έτσι. Ναι. Η μαρούδα έτσι. Η μαρούδα έτσι, ναι. Και όταν βγάζουμε το ψάρι από εδώ, το βάζουμε μέσα εδώ. Καταπληκτικά. Όπως βλέπουμε σε κάτι ταινίες στον Αμαζόνιο, ναι, τα πιάνουν οι Ινδιάνοι τα ψάρια. Ναι, οπωσδήποτε ναι. Πρέπει να έχω και άλλο άτομο παρέα. Γιατί με το ένα χέρι είναι το λουξ, το άλλο το καμάκι, πρέπει το ψάρι που θα πιάσουν να το βγάλει άλλος από το καμάκι και να συνεχίσουν. Οι δυο σας πάντως, έτσι. Και τρεις πολλές φορές. Και τρεις. Ναι. Ποιος άλλος έχετε μαζί σας? Ο πατέρας μου. Ο πατέρας σας. Ναι. Καλώς ήρθατε. Γεια σας, γεια σας. Ήρθαμε εδώ με τα καμάκια. Καλά είστε. Τι κάνετε? Καλά, ευχαριστώ. Πώς πάτε, ελάτε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε. Για πείτε μας εσείς λίγα λόγια. Εδώ μένετε χωρίς ρεύμα, απομονωμένοι, αλλά όμως μέσα στη φύση, με τα μπέλια σας. Όλα καλά είναι, αλλά τώρα όμως τι θα γίνει από εδώ πέρα. Τώρα που θα έρθει η λίμνη, ε. Τώρα καθίστε να φύγετε. Τώρα τι αυτό θα μας έλεγαν. Τώρα τι θα κάναμε. Μέχρι τώρα καλά ήμασταν, αλλά το από εδώ και πέρα τι θα κάναμε. Α, εδώ δεν έχετε ούτε τηλεόραση, βλέπετε τίποτα. Εφόσον δεν έχουμε τηλεόραση. Καταπληκτικό. Άρα υγεία. Νικροί είμαστε. Χωρίς τηλεόραση μια χαρά. Είναι πιο ωραία. Ούτε για το χρηματιστήριο, δηλαδή μαθαίνετε τι γίνεται, τίποτα. Κοίταξε το χρηματιστήριο, έχουμε το ράδιο, τα ακούμε από το ράδιο. Α, τα ακούτε, ε. Αλλά τις μετοχές που να βρούμε. Δεν έχει αφού που να έχουν αφήσει και καμία. Να είμαστε λοιπόν εδώ πάνω στο δέντρο. Εδώ υπάρχει ένα κρεβάτι. Πάτερ. Είναι το κρεβάτι του παππού. Που από ανέκαθεν πριν 30 χρόνια υπήρχε και διόροφο και άλλο πιο πάνω. Α, είχαμε και από πάνω. Αλλά έπεσε τώρα η μουριά. Μεζονέτα δηλαδή το είχατε κάνει. Είναι στέρεο δηλαδή εδώ? Στερεότατο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν δεν παραμιλάς, δεν πέφτεις. Μη μου πείτε ότι εδώ είχατε περάσει την πρώτη νύχτα του γάμου. Όχι, οπωσδήποτε. Γιατί θα ήταν πάρα πολύ ρομαντικό, θα έλεγα. Όχι, όχι. Τι δέντρο είναι αυτό? Μουριά. Μουριά. Ή το πιο βλάχικο σκαμιά. Εδώ θα φτάσει το νερό τόσο ψηλά? Οπωσδήποτε. Θα περάσει. Θα περάσει, όχι. Θα είναι καλυμμένο και 10 μέτρα περίπου μέσα. Πάει η μουριά δηλαδή, πάει η σκαμιά. Βέβαια. Πάει και το δέντρο. Καταστρέφονται. Ο πολιτισμός, η τεχνολογία τα παίρνει παραμάζω με όλα αυτά. Οπωσδήποτε. Γιατί εκκλησιαστικά τι έχετε να πείτε, τα παρακολουθείτε όλα αυτά που γίνονται? Τις διαμάχες της εκκλησίας τώρα.
Οπωσδήποτε όλα δεν μπορώ να τα παρακολουθήσω γιατί δεν, δεν υπάρχει ρεύμα. Δεν υπάρχει ρεύμα. Οπότε παραμένετε έτσι αγνός. Βεβαίως. Ναι, ναι, πολύ λίγες γνώσεις. Ναι, ναι. Πολύ λίγες γνώσεις και οι πληροφορίες που έχετε ακόμη καλύτερα. Δεν μπαίνετε σε όλο αυτό το παιχνίδι. Με εσείς... πιο ήσυχο μυαλό. Πιο ήσυχο μυαλό, καταπληκτικός. Από εδώ μπορείτε να επιδείξετε. Από τον ωραίο κήπο σας βρίσκονται εδώ τα δύο γουρουνάκια. Ναι. Γένος θηλυκού από ό,τι βλέπω. Ναι, ναι, γένος θηλυκού είναι. Πρέπει να τις έχετε ιδιαίτερη αδυναμία, Ναι, οπωσδήποτε. Τα φροντίζουμε. Τα καλύτερα λόγια πείτε, τα καλύτερα λόγια. Τα φροντίζουμε μέχρι να φτάσει και η ώρα για τα Χριστούγεννα. Τι θέλετε να πείτε. Που τότε πλέον θα τα σφάξουμε. Α, μέχρι τότε κρατάει η αγάπη. Ναι, μέχρι τότε, αλλά τότε. Τα Χριστούγεννα όμως είναι η καλύτερη αγάπη, θα τα τρώμε. Α, βλέπω έχετε μια ιδιαίτερη έτσι... ναι, αυτό τα έχουμε. Αγάπη και ευαισθησία για τα γουρουνάκια. Ναι. Πολύ ωραία. Και αν δραπετεύσουν... Why, Rosanna? She has such a beautiful nature. Oh, Ferdinand, where will you go? No idea. But I'm a clever duck. I could do with an adventure. I'll miss you, Ferdy. Τίποτα άλλο από εδώ. Το λουδάκι θα το μαδίσουμε. Μ' αγαπάει, δεν μ' αγαπάει. Ναι, μάδισε τον, έδωμε. Μ' αγαπάς, δεν μ' αγαπάς. Μ' αγαπάς. Μέχρι αύριο δεν θα τελειώσει η Ματζουράνα. Έχει πολλά φύλλα. Αλλά επειδή σε έχει πολλά, πάει να πει ότι μ' αγαπάει. Είναι κανονικά. Τι κανονικά, έχει πει. Δεν έχει πει, για να δω, αγιά στο. Δεν λειτουργεί τίποτα σήμερα. Πάμε να φύγουμε, δεν πειράζει. Πάμε να φύγουμε. Άστο. Μας έχουν αλλάξει τα φώτα σήμερα. Έλα, Στέλιο. Έσπασε και το φανάρι, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και είμαστε έτοιμοι για το φινάλε αυτής της εκπομπής. Κατευθυνόμαστε προς ένα προορισμό που μας ζήτησε ο ειδικός συνεργάτης μας, ο Στέλιος. Να τον αφήσουμε. Αφήστε εμένα. Πού? Εδώ. Διότι εγώ ολοκληρώνω μια κοινωνική έρευνα την οποία την έκανα πριν ένα χρόνο. Εδώ στο φωτάκι. Εδώ, όχι εκεί πέρα, το φωτάκι, σε όλα τα φωτάκια. Εδώ έχει... πάντως η ΔΕΗ δεν το κόψει το ρεύμα. Όχι, εδώ, έχει, εδώ η Αθήνα έχει 220 ανοχής. Πριν ένα χρόνο έκανα μια έρευνα η οποία απέδωσε αποτελέσματα. Με το νέο νόμο που έγινε πριν από μήνες, ασφαλίζονται στο ΙΚΑ με το νόμο αυτό όλες οι γυναίκες, οι νομίμως εκδιδόμενες, στους οίκους ανοχής. Ένα στόπ. Ένα στόπ όμως, Στέλιο μου, διότι η είδηση είναι ότι τελείωσε η εκπομπή μας. Πρέπει να φύγουμε. Θα τα πούμε σε άλλη εκπομπή. Προσεχώς. Θα κάνω μια παρένθεση. Κι άλλο. Ναι, παρακαλώ, ναι, ναι. Να ακούσουμε και κάτι ακόμη. Αυτός ο νόμος ο οποίος ψηφίστηκε για την προστασία των εκδεδομένων ατόμων στο ΙΚΑ είναι πάρα πολύ σοβαρός και πρέπει να έχει γίνει. Και έγινε τώρα και αφήνει εποχή στην ιστορία της Ελλάδος. Μάλιστα. Διότι μόνο στο εξωτερικό υπάρχουν αυτά. Στέλιο. Και τώρα θα πάω να κάνω ολοκλήρωση την έρευνά μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε σε άλλη εκπομπή για χαρά. Tell you what's carnival for.